στην επόμενη τηλεφωνική μας επικοινωνία. Έχουμε εδώ πέρα να ακούσουμε όλους τους εκπροσώπους κομμάτων. Να περάσουμε όμως τώρα στον κύριο Παπαδάκη από το ΚΚΕ. Καλημέρα κύριε Παπαδάκη, ευχαριστούμε που είστε στην παρέα μας. Καλή σας μέρα. Καλή σας ημέρα. Πες, Νικόλα, κύριε Παπαδάκη, ποια είναι η δικιά σας γνώμη με όλα αυτά που συμβαίνουν στη χώρα τις τελευταίες ημέρες? Κοιτάξτε, καταρχήν πιστεύουμε ότι ο κόσμος, οι εργαζόμενοι χρειάζεται να εστιάσουν την προσοχή τους, γιατί πίσω από όλες αυτές τις συλλήψεις, τη συζήτηση που έχει γίνει για τη Χρυσή Αυγή, υπάρχει μια ολόκληρη ουρά, κάποια γεγονότα δηλαδή που οδηγούν επί της ουσίας σε συμπεράσματα και σε επικίνδυνη γραμμή που υιοθετεί και η κυβέρνηση και άλλα κόμματα, που πιστεύουμε ότι μπορεί οι εργαζόμενοι δηλαδή μέσα από αυτή τη συζήτηση για τη Χρυσή Αυγή να βρεθούν μέχρι και αλυσοδεμένοι, με την έννοια ότι το επόμενο διάστημα στόχος βασικός της κυβέρνησης είναι να επικρατήσει η λεγόμενη άκρα του τάφου σιωπή, δηλαδή η λεγόμενη ομαλή σταθερότητα, η προσπάθεια τέλος πάντων η κυβέρνηση να προωθήσει την αντεργατική της πολιτική, τα νέα μέτρα που έχει στα σκαριά, είτε με δάνειο είτε με κούρεμα. Η προοπτική νέων μέτρων είναι δεδομένη για το ΚΚΕ και πιστεύουμε είναι κοινό μυστικό αυτό. Επί της ουσίας λοιπόν η επιδίωξή τους είναι ακριβώς μέσα από την υπόθεση ξεφουσκώματος της Χρυσής Αυγής και μαζέματός της σε άλλα πλαίσια που θα μπορούν να είναι ακόμα περισσότερο ελέγξιμα, να χρησιμοποιήσουν αυτές τις διώξεις στη Χρυσή Αυγή για να εξισώσουν τον ναζισμό με τον κομμουνισμό, να προωθήσουν τη θεωρία των δύο άκρων που επί της ουσίας ενοχοποιεί με ανιστόρητο τρόπο το εργατικό λαϊκό κίνημα. Είναι χαρακτηριστικές οι δηλώσεις του Πρωθυπουργού Σαμαρά από τη Νέα Υόρκη, δηλαδή το γεγονός δηλαδή ότι εξίσωσε την δράση μιας εγκληματικής ναζιστικής οργάνωσης, και εμείς τα βάζουμε μαζί γιατί έχει ιδιαίτερη σημασία σήμερα να αναδειχθεί ότι είναι εγκληματική οργάνωση Χρυσή Αυγή, γιατί είναι ναζιστική. Γιατί είναι στη φύση της ναζιστικής ιδεολογίας. Σας μεταφέρω ένα ερώτημα πολλών πολιτών. Θα έπρεπε να φύγει, να φύγει από τη ζωή μία ψυχή, μία ζωή, για να αποκαλυφθούν όλα αυτά? Γιατί άργησε τόσο από τη δικαιοσύνη? Κοιτάξτε να δείτε, γιατί αυτό που φαίνεται είναι ότι το φούσκωμα της Χρυσής Αυγής διευκόλυνε επίσης το αστικό σύστημα, γιατί υπήρχε αυτή η δράση που εγκλώβιζε εργαζόμενους εξαθλειωμένους, φτωχούς, να μην ξεσηκώνονται σε εργατογειτονιές, ήταν μια βολική λύση για το κεφάλαιο, και πολύ περισσότερο όπως είδατε και στην περίπτωση του Περάματος, η Χρυσή Αυγή ήταν πολιορκητικός κρυός εφοπλιστών και βιομηχάνων για να περάσουν, ας πούμε, για παράδειγμα οι εφοπλιστές και οι μεγαλοεργολάβοι στην ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη που θέλαν να ρίξουν τα μεροκάματα, να ξυλώσουν τους κομμουνιστές και το ΠΑΜΕ, τις ταξικές δυνάμεις, τα συνδικάτα μέσα, και είχαν δηλώσει με κάθε τρόπο ότι ήθελαν να το πράξουν αυτό και με δολοφονικό τρόπο. Άρα λοιπόν το κεφάλαιο μέσα από αυτές τις διαδικασίες και με άλλες που η Χρυσή Αυγή είχε είτε στον κόσμο είτε στον υπόκοσμο δραστηριότητα, προσπαθεί ακριβώς να προωθήσει την γραμμή του κεφαλαίου και την προσπάθεια να οδηγηθεί σε λάθος συμπεράσματα για την καπιταλιστική κρίση ο εργαζόμενος. Άρα λοιπόν σήμερα αυτό που αναδεικνύεται είναι ότι χρειάζεται να αποκαλυφθεί ο φασιστικός ρόλος της Χρυσής Αυγής, ότι αυτός είναι που οδηγεί, ο φασιστικός ναζιστικός ρόλος της, η φύση της, ο χαρακτήρας της και στην εγκληματική της δράση, και γιατί γίνεται προσπάθεια να ξεκοπούν αυτά τα δύο και να εμφανιστεί ότι πρόκειται για μια οργάνωση του κοινού ποινικού δικαίου, μια εγκληματική οργάνωση, και να απεμπλακεί αυτό από την ναζιστική φασιστική ιδεολογία, που βέβαια δεν έχει καμιά σχέση, και όχι μόνο αυτό, δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να εξισωθεί με τις απαράδεκτες θεωρίες των δύο άκρων που προωθεί η κυβέρνηση. Και το λέμε αυτό γιατί ακριβώς οι δηλώσεις, για παράδειγμα, ότι η Χρυσή Αυγή εξισώνεται με την δράση ενάντια στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ, όπως δήλωσε ο Πρωθυπουργός, ή για παράδειγμα το ότι τα χτυπήματα της Χρυσής Αυγής
είναι, εξισώνονται με το δικαίωμα στην απεργία, στο να παλεύει ο εργαζόμενος για να έχει φως στο σπίτι, για να έχει στοιχειώδη δικαιώματα στη δουλειά, για να μην τρώει λιγμένα τρόφιμα, δεν μπορεί σε καμιά περίπτωση να εξισωθούν, και αυτό αναδεικνύει ότι χρειάζεται σήμερα οι εργαζόμενοι να είναι σε μεγάλη επαγρύπνηση, και ακριβώς γιατί το επόμενο διάστημα θα υπάρχουν νέα χτυπήματα στο εργατικό κίνημα και μέσα από αυτή τη συζήτηση προωθούνται μέτρα καταστολής του κινήματος. Και βέβαια πρέπει να απαντηθεί και η άποψη που προβάλλεται από πολλούς ότι με μια άλλη κυβέρνηση, με μια κυβέρνηση για παράδειγμα ΣΥΡΙΖΑ, ότι θα λυθούν τα προβλήματα ή θα αντιμετωπιστεί η Χρυσή Αυγή. Εμείς λέμε ότι είτε με δικαστήρια είτε με άλλη κυβέρνηση δεν αντιμετωπίζεται μόνο η Χρυσή Αυγή. Μπορεί να αντιμετωπιστεί μόνο όταν χτυπηθεί το πολιτικό σύστημα, το αστικό κράτος, όταν πάψει να υπάρχει κεφάλαιο και καπιταλιστική εκμετάλλευση. Πιστεύουμε ότι είναι ζήτημα εξουσίας το ζήτημα ποιος κάνει κουμάντο στη χώρα, αν είναι οι εργαζόμενοι ή το κεφάλαιο, και με λύσεις όπως μιας δίθεν αριστερής κυβέρνησης πιστεύουμε ότι δεν μπορούν να βρουν οι εργαζόμενοι απάγιο και ανακούφιση. Πριν σας αποδεσμεύσουμε, θα ήθελα να μας πείτε αν πιστεύετε ότι αυτή τη στιγμή θα έχουν μειωθεί ή στο μέλλον θα μειωθούν ή θα αυξηθούν τα ποσοστά ψηφοφόρων και υποστηρικτών της Χρυσής Αυγής. Κοιτάξτε να δείτε, το ζήτημα που πρέπει να σκεφτεί ο εργαζόμενος είναι τι στάση ο ίδιος θα κρατήσει. Δηλαδή, μερικές φορές περιμένουμε να δούμε από τις δημοσκοπήσεις την δημοφιλία ενός κόμματος ή τη στάση του κόσμου απέναντι στη Χρυσή Αυγή. Εμείς λέμε ότι οι εργαζόμενοι πρέπει να κοιτάξουν γύρω τους, στο χώρο δουλειάς, στο εργοστάσιο, στο σχολείο, στις σχολές, όπου συναντήσουν χρυσαυγίτη ή την άποψη αυτή, την όλη τη λογική που μπαίνει από την Χρυσή Αυγή, τη βασιστική ιδεολογία, το κυνήγι στους μετανάστες, όλες αυτές τις λογικές. Πιστεύουμε ότι είναι υπόθεση κάθε εργαζόμενου να αποτρέψει, να απομονώσει, να καλλιεργήσει αφοβία στην δράση της Χρυσής Αυγής, στην δράση συνολικότερα του κεφαλαίου, να ενισχυθεί, να υπάρξει μια ισχυρή λαϊκή συμμαχία εργαζομένων, αυταπασχολουμένων, φτωχών λαϊκών στρωμάτων που θα πάρουν στα χέρια τους την υπόθεση και να απαντήσουν στη Χρυσή Αυγή και συνολικά να αναδείξουν ότι σήμερα χρειάζεται πάλι για βαθύτερες αλλαγές στο επίπεδο της εξουσίας, που για μας είναι το κρίσιμο ζήτημα και δεικνύει ότι η Χρυσή Αυγή είναι τέκνο του συστήματος, θρέφεται από αυτό, θρέφεται από την καπιταλιστική εκμετάλλευση, και μόνο αν ξεριζωθεί ολοκληρωτικά αυτό το σύστημα της εκμετάλλευσης, τέτοια αποβράσματα μπορούν πραγματικά να αποτελέσουν παρελθόν. Ωραία, κύριε Παπαδάκη, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την επικοινωνία που είχαμε. Σας ευχαριστούμε που ήρθατε στην παρέα μας. Να είστε καλά. Να είστε και εσείς καλά. Καλό Σαββατοκύριακο. Καλή.